Και που λέτε, άμα τη εμφανίσει, έχει πάρει νίκη. Πολύ εντυπωσιακό. Είναι αυτό που έκανε στο προηγούμενο επεισόδιο η Μαργαρίτα Τρεμούση. Μαργαρίτα, μου να σου εξομολογηθώ κάτι. Παρακαλώ. Είσαι πάρα πολύ άνετη για δεύτερη εμφάνιση στο My Style Rocks. Συνήθως τα κορίτσια έχουν έτσι λίγο πιο πολύ άγχος, κάνουν μια πιο νευρική πασαρέλα. Εσύ είναι σαν να το κάνεις αυτό, ξέρω εγώ, 2-3 χρόνια εδώ πέρα και ήρθες να μας ξαναδείς. Ένα τέτοιο πράγμα. Μάλλον μου ταιριάζει εδώ ο χώρος. Μάλλον, από ό,τι καταλάβαμε. Ναι, ναι. Πού πηγαίνεις σήμερα? Λοιπόν, σήμερα μία φίλη μου, η οποία είναι συγγραφέας, θα εκδώσει το πρώτο της βιβλίο. Με έχει λοιπόν καλέσει, έχω πρόσκληση να πάω λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου για την παρουσίαση του βιβλίου της. Εσύ δεν έχεις κάποιον άλλον ενεργό ρόλο, δηλαδή θέλω να πω, δεν διαβάζεις αποσπάσματα, ούτε σχολιάζεις εκεί που κάθονται. Όχι, δεν κάνω κάτι, απλά είμαι πολύ καλή της φίλη και είμαι προς την πρώτη σειρά. Εξαιρετικά. Ναι. Πρώτη σειρά λοιπόν, σε παρουσίαση βιβλίου, εκείνη η Μαργαρίτα στο κέντρο της Αθήνας. Μπορείτε τώρα να βαθμολογήσετε. Μαργαρίτα, Κατέβη. Θα ήθελα λίγο την άποψή σου για αυτήν την, μάλλον, κακή βαθμολογία. Δεν έχω λόγια, δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί. Είμαι πολύ περίεργη να ακούσω τους λόγους. Έχεις πάρει 1, 2, 3, 4, 5 άσους. Αυτό θεωρείς ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι επέλεξες αυτά τα συγκεκριμένα ρούχα για το συγκεκριμένο κόνσεπτ? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήρθες και κατευθείαν πήρες μία νίκη? Έχει να κάνει με το γεγονός ότι μπορεί να είσαι ένας άνθρωπος που λέει έτσι εφθαρσός στην άποψή του? Έχει να κάνει και με τα τρία γεγονότα μαζί? Κατερίνα μου, πιστεύω ότι σίγουρα παίζουν όλα το ρόλο τους. Δεν δικαιολογείται το ένα σε καμία από των περιπτώσεων, από καμία από τις κοπέλες που το έχουν βάλει. Είναι πάρα πολύ άδικος βαθμός για μένα. Και δεν έχω, πραγματικά θέλω απλά να τους ακούσω. Θέλω απλά να τους ακούσω. Ναι. Γεωργία, ξεκινάμε από σένα. Συγγνώμη, δεν θεωρώ ότι είναι αδικία. Είναι η άποψη του καθενός, όπως έχουμε πει. Για τέτοιο στυλ νομίζω ότι είναι αδικία, αλλά okay, είναι άποψή σου. Το παπούτσι το ρίχνει τελείως. Mm-hmm. Για μένα δεν πρέπει να το ξαναβάλεις ποτέ αυτό το παπούτσι. Χαλά όλη την εικόνα. Mm-hmm. Μ' αρέσει πάρα πολύ το πουκάμισό σου και μόνο αυτό. Θεωρώ ότι έχεις πάει να δώσεις μια λάμψη πάνω. Η φούστα από κάτω θεωρώ ότι δεν ταιριάζει καθόλου. Η τσάντα μου είναι αδιάφορη. Μου είσαι στο πρόσωπο να πεις ότι έχεις βάλει ένα έντονο κραγιόν, κάτι να δώσεις μία ένταση. Δηλαδή μου είσαι πολύ υποτονική. Δηλαδή ένα στοιχείο είναι ωραίο για μένα που είναι το τζιν σου που κάμισο, που δεν πάει με αυτά που έχεις επιλέξει. Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Το παπούτσι θεωρώ ότι ταιριάζει και με το που κάμισο και δίνει ένα διαφορετικό στυλ στο ντύσιμο. Από εκεί πέρα. Και λάμψη, δεν θα ήθελα να βάλω κάτι περισσότερο στο κραγιόν. Θέλω να το λίγο ένταση κάπου. Δηλαδή θεωρώ ότι. Πόση ένταση έχω δώσει εδώ, στο πουκάμισο κυρίως. Αυτό είναι το πιο δυνατό κομμάτι, ας πούμε, της εμφάνισης. Και αυτή είναι η ένταση που δίνω. Μάλιστα. Okay. Αμάντα, γιατί έβαλες ένα? Ναι. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσουν καθόλου τα παπούτσια. Okay. Και συγγνώμη, μου λείπει ένα πανοφόρι. Πανοφόρη. Ναι, αγάπη, είναι Οκτώβρης. Τι είναι η πανοφόρη? Μου λείπει ένα πανοφόρη. Ναι. Μου λείπει μια καμπαρντίνα, μου λείπει κάτι, μου λείπει ένα πανοφόρη. Το πουκάμισό σου, το τζιν, το θεωρώ λίγο φλίαρο. Με το στράς, τη δαντέλα. Ναι. Η φούστα σου μου αρέσει. Αυτό το στυλ, και σε... αυτό ήθελα να δώσω ουσιαστικά. Αυτό καλά έκανες και το έδωσες, σε μένα δεν αρέσει. Mm-hmm. Εσύ το φόρεσες και πολύ καλά έκανες. Η φούστα σου
Καταλαβαίνω ότι θα έχεις και εσύ το ίδιο πρόβλημα με μένα. Δεν θα βρίσκεις παντελόνια και φούστες σε σωστό μήκος, σίγουρα. Είναι το μήκος της έτσι. Απ' την άλλη, δεν μου αρέσει αυτό το μήκος. Θα το ήθελα λίγο πιο πάνω, το μήκος της φούστας σου. Mm-hmm. Και σίγουρα όχι με αυτό το παπούτσι, να το συνδυάζεις με μια ωραία μπότα. Το παπούτσι δεν άρεσε. Φόρα το βρεπουλάκι μου τώρα εσύ. Τι σου λέω εγώ, τι μου λες εσύ τώρα. Φόρα το. Αυτά θεωρώ ότι είναι, δηλαδή, εάν κρατήσω κάτι από όλα αυτά, είναι φούστα και πάλι σε άλλο μήκος. Mm-hmm. Γενικά, σαν κομμάτια, είναι εντάξει, εκτός από τα παπούτσια που τα είχα και εγώ το 2016, όταν ήμουν έγκυος, τα φόραγα και εγώ. Αυτό είναι εξάρτημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξαναφορεθούν. Αυτό είναι ένα παλιό μοντέλο, ναι, αλλά ανεξάρτημα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξαναφορεθούν. Ανεξάρτητα με αυτό όμως, μπορεί να το συνδυάσει και να το φέρει στο σήμερα. Εγώ δεν θεωρώ ότι αυτά τα παπούτσια δεν πρέπει να τα ξαναφορέσει. Εσύ θεωρείς, αλλά δεν ισχύει αυτό που λες. Ρε αγάπη μου γλυκιά, εγώ τι σου λέω τώρα. Όταν έρθει η ώρα που σου γλυκιά, πρώτον. Καταρχάς, ηρέμησε το κορμάκι σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, αλλά δεν το ξεκινάς καλά. Θα περιμένεις να ολοκληρώσω. Δεν θα με λες αγάπη, έχω και όνομα. Δεν με... Ωραία, πώς σε λένε? Μαργαρίτα. Μαργαρίτα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα περιμένεις να ολοκληρώσω από τη στιγμή που έχω κληθεί να σε κρίνω. Και μετά μπορείς να μου πεις ότι άλλο θέλεις. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά τα παπούτσια λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει να τα πετάξεις στα σκουπίδια. Τα έχω και εγώ. Δεν τα φοράω ούτε εγώ. Καλός ή κακός. Και αυτό που μου αρέσει είναι αυτή η φούστα. Απλά θα την προτιμούσε σε ένα συγκεκριμένο μήκος και θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να είσαι πιο ήρεμη όταν μου μιλάς. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ δεν είσαι ήρεμη εγώ και προκαλείς ένταση. Ναι, σε βλέπω. Εγώ είμαι μόνο. Σε βλέπω. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε. Ναι. 1,6 είναι ο μέσος όρος. Είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει και στην κριτική επιτροπή, Μαργαρίτα. Καλή επιτυχία.